Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, ανοίξε σήμερα στις Βρυξέλλες με την ομιλία της στις εργασίες της αερινής συνόδου του Νομισματικού Ταμείου με θέμα οικοδομώντας μια πιο ανθεκτική και χωρίς αποκλεισμούς παγκόσμια οικονομία. Στόχος της κυβέρνησης είναι να εκπέμψει στη σύνοδο το μήνυμα πως η ελληνική οικονομία χρειάζεται βιώσιμα πρωτογενή πλεονάσματα αλλά και μέτρα για το χρέος που να αφήνουν χώρο στην ελληνική οικονομία να ανασάνει τα επόμενα χρόνια. Βεβαιότητα χαρακτηρίζει το τέταρτο μνημόνιο για την Ελλάδα ο Αθανάσιος Βαμβακίδης, παγκόσμιος επικεφαλής νομισματικής στρατηγικής της Bank of America Merrill Lynch, δεδομένων των μεγάλων καθυστερήσεων που έχουν καταγραφεί στο ελληνικό πρόγραμμα, των συνεχών προβλημάτων που εντοπίζονται κατά την εφαρμογή του, αλλά και των απογοητευτικών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Σε συνέντευξή του στο insider.gr δηλώνει πως η Ελλάδα έχασε μια εξαιρετική ευκαιρία να ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας το 2016, ενώ πλέον προβλέπει πως οι πιθανότητες συμμετοχής της για το 2017 έχουν υποχωρήσει κάτω του 50%. Τα άρθρα των εφημερίδων και των υπόλοιπων ειδησιογραφικών μέσων μπορούν να προβλέψουν το μέλλον της οικονομίας. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, το κάνουν τόσο καλά που πολλές φορές ξεπερνούν σε χρησιμότητα τους δείκτες καταναλωτικής εμπιστοσύνης ως εργαλεία οικονομικής πρόβλεψης. Τρεις ερευνητές εφάρμοσαν τη μέθοδό τους χρησιμοποιώντας οικονομικές ειδήσεις και άρθρα που δημοσιεύτηκαν από τον Ιανουάριο του 1989 μέχρι τον Απρίλιο του 2015 και στις περισσότερες περιπτώσεις ο δικός τους δείκτης κατάφερε να προβλέψει την οικονομική δραστηριότητα καλύτερα από τους δείκτες μέτρησης του οικονομικού κλίματος. Έχει να κάνει με την κατανόηση των σοκ που προκαλούν οι οικονομικές ειδήσεις και πώς αυτές διαμορφώνουν την οικονομία, αναφέρουν. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το Γενικό Δίκτυο να κυμαίνει 681,41 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,20%. Ανωδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.